Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, είμαι ο Ζοκ και αυτή είναι η ένατη πίστα, η The Stream. Go. Ακόμα Steam Trap. Είναι παλιά του Steam. Α, και καλά τα σηκώνει στον αέρα για κάποιο λόγο τα Orcs. Μάλιστα. Κάνε τελώς. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Και αυτό είναι το Rift. Είναι αρκετά καλό σημείο. Και γιατί κάποια μου έρχονται από πάνω. Έρχονται υπτάμενα ο... Πες μου ότι έρχονται υπτάμενα ορκ. Μην μου πεις ότι έρχονται υπτάμενα ορκ, βασικά πες μου κάτι εντελώς διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ είναι μια πόρτα. Και υπάρχει δεύτερη πόρτα εδώ πέρα. Για να καταλάβω. Ωραία, υπάρχει και δεύτερη πόρτα. Αχα. Είναι pretty straightforward. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο χάρτης έχει κάτι περίεργο να στείλει. Για να... από εδώ πέρα πάνω, οκ, okay, έχουμε archers. Οκ, okay, ένας archer, δεν φέρνει την άνοιξη. Και εδώ πέρα τι είναι αυτά εδώ πέρα, δεύτερος archer, μάλιστα. Εδώ θα ήταν ένας τρίτος archer, αλλά δεν υπάρχει. Οκ, okay. Τα portals αυτά, να πω την αλήθεια, με μπερδεύουν πάντα, οπότε προτιμώ να είναι λίγο πιο static τα defenses μου. Και για να δούμε τι έχουμε. Flying enemy that avoids floor traps. Μάλιστα, Hellbat. Που σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να σκάσουμε. 4 archers. Ωραία. Ogre the expansion comes with 5 rift points. Ωραία. Αυτά τα cobalt runners, ok. Crossbow work, ωραία. Τα λοιπά, ok. Να δούμε τι θα πάρουμε. Λοιπόν. Όπως και δίποτε το Windbelt είναι το αγαπημένο μου melee weapon, οπωσδήποτε Archer. Οπωσδήποτε Arrow Wall. Για να δούμε, είναι αρκετά μεγάλα αυτά τα πραγματάκια, πόσο μεγάλο είναι εδώ. Δηλαδή άμα βάλω εδώ πέρα αυτά τα traps, καταρχάς μπορώ να βάλω αυτά τα traps τα οποία ξέρω εγώ για 800 θα μπορούσα, θα βγάλω τα λεφτά τους. Στα βάλουμε και βλέπουμε. Ωραία. Barricades ποτέ για κανένα λόγο. Υπάρχει αρκετή λάβα οπότε μπορώ να βάλω spring traps. Places on the floor levitates enemies. Αυτό είναι αρκετά φτηνό σε σχέση με το tar trap, το οποίο slows down enemies. Αυτό ουσιαστικά... Τώρα δεν ξέρω. Ας το πάρω, να το πάρω για το rock. Να το δούμε. Ας το πάρω για το rock, να το δούμε. Και τελευταία παγίδα, η tar trap ή poison spike trap. Δεν ξέρω, θα μου άρεσε και το Spring Trap, αλλά έχω πάρα πολύ ακριβά traps αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ. Okay. Floor Trap. Πραγματικά δεν ξέρω, ας βάλω ένα Tar Trap που κάνει πολύ καλό συνδυασμό με τον Archer. Και ας πάμε για τα στανταράκια, λοιπόν. Χρειαζόμαστε αρκετούς Archers. Φοβάμαι βέβαια ότι τα Orcs θα ανέβουν πάνω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ειδικά όταν μου σκοτώσανε τους πρώτους 10 άρτζες που είχα βάλει μαζί, φύγετε αγκαλιασμένους. Εντάξει, από τότε και μετά απλά έχω σπαστεί. Οκ. Okay. Αλλά οι άρτζες είναι πάρα πολύ καλοί, δηλαδή. Είναι από τις αγαπημένες μου τέτοιες. Ωραία. Ας βάλουμε άλλο έναν άρτζερ. Εδώ. Και ας βάλουμε slow traps. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα σκάσουν από εδώ, ας κάνουμε slow όσο πιο πίσω γίνεται. 1300, μπορώ να βάλω. Οκ, okay, ας το βάλω εδώ πέρα. Για να μην θα σκάνε περισσότεροι. Ωραία, και θα βάλω. Και ας αφήσω 100 βασικά, οπότε θα βάλω μια steam trap εδώ πέρα για να δούμε και τι κάνει. Θα μπορούσα να μου δείξει, τέλος πάντων, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Αυτό είναι το παιχνίδι, είναι ότι είναι λίγο trial and error την πρώτη φορά που παίζεις. Και θέλω να βάλω και εδώ πέρα archers, οπότε είναι κάτι που θέλω, τέλος πάντων, να τσεκάρω. Μόλις ξεκινήσει. Και για να δούμε αν θα σκάσουν από τα πρώτα orcs. Ωραία. Με συμφέρει αυτό πάρα πολύ, που σημαίνει ότι θα πάρω μερικά χρυσά και να τα βάλω εκεί που τα χρειάζομαι πραγματικά. Οι άρτσες έχουν αρκετά καλό range. Μου αρέσει αυτό. Και εσείς μέσα στη λάβα. Διότι
οτιδήποτε τέλος πάντων αυτό. Βοηθάτε ρε Archers, βαράτε, βαράτε. Έλα όλοι εσείς μέσα. Απλά το Wimbled, α, σπάει! Όχι, όχι. Φιου. Πες μου δεν πάνε πάνω για τους Archers. Πες μου ότι οι Archers μου είναι ζωντανοί. Ωραία. Η μουσκούλα τα σπάει. Κλασικά. Και ας βάλουμε και κανένα Archer εδώ. Ίσως θα μπορούσα να βγάλω αυτή την παγίδα στεγνά με floor traps. Με archers και το... και tarpits. Ναι, ναι, ελάτε από εδώ. Δεν πήγαν όσο μέσα ήθελα. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο βρήκα να καμπερωθώ. Αρκεί να μην βαράγανε οι archers. Ωραία, κι άλλο μάνα. Αυτή η αποστολή μου φαίνεται αρκετά πιο εύκολη από όλα τα υπόλοιπα τα πράγματα τα οποία έχω κάνει μέχρι τώρα, μου φαίνεται. Α, όχι, έχουν περάσει μερικοί. Για να δούμε λίγο. Μην σκοτώσετε, μην σκοτώσετε, περιμένετε λίγο να δούμε τι... Πού είναι το πράγμα εκείνο το οποίο πετάει. Και καλά πετάει αυτό το πράγμα. Περισσότερο ύπταται αργά προς οτιδήποτε, τέλος πάντων. Ωραία. Νομίζω ότι θέλουμε κι άλλους archers. Θέλουμε ένα μπατάλιον από archers. Οπ, runners. Καλό αυτό, από τη μία. Αν πετάγανε και λίγο πιο ωραία μέσα στη... Θέλω κι άλλο μάνα. Οκ, τώρα παρά είναι πολύ. Για δούμε. Πόσα πέρασε, αν πέρασε κανένα. Όχι, δεν πέρασε. Ωραία, συν ένα χιλιάρικο. Φοβάμαι αυτή την παγίδα εδώ πέρα. Την πόρτα, συγγνώμη. Έχω 2 χιλιάρικα. Τι θα μπορούσα να πάρω κι άλλους archers και να πάρω κι άλλα tar traps. Από την αλήθεια δεν ενθουσιάστηκα από αυτό το πράγμα με το... με τον καπνό. Και δεν μου μένουν αρκετά λεφτά για να βάλω 2 archers. Πρέπει να βάλω έναν τώρα, μάλιστα. Ωραία. Αυτός ο ένας θα μπει εδώ. Και είναι το καλύτερο σημείο. Και θα περιμένω... Μόλις ξεκινήσει το επόμενο wave. Ωραία. Θα ξεκινήσω τέλος πάντων να κάνω λίγο πιο fortify την βάση μου μέσα. Θέλω να ξεκινήσω να παίζω και λίγο περισσότερα με τα βαρέλια. Είναι, ξέρω ότι είναι λίγο one hit από την μία. Από την άλλη όμως, όταν εκρηγνύονται, ανατινάζουν πάρα πολλά orcs μαζί. Και βλέπω ότι βαράνε μόνο από το ένα μπαλκονάκι. Και χαλαρά το wind trap είναι το αγαπημένο μου. Το wind trap λέω, το wind belt. Ωραία. Θα σκάσουν κι άλλα. Τι σκάνε κι άλλα. Ωραία. Για να δούμε, για να δούμε. Next wave σε 4. Ωραία.
Ωραία. Και νομίζω ότι χρειάζομαι περισσότερες slow παγίδες, δηλαδή το damage output που βγάζουν οι... όπως είπαμε, οι archers μαζί με το δικό μου είναι όχι απλά υπερβολικά καλό, είναι λουκούμι. Απλά απ' την άλλη... Θα σκοτώσουμε τους πρώτους εδώ πέρα. Με κότσα καθυστερημένα. Bye bye, καθυστερημένα. Και έρχονται και πολλά τώρα. Ωραία, 1700. Τι άλφα μπορούσα να βάλουμε. Θεωρώ ότι ίσως χρειάζονται μερικά traps εδώ πέρα, στο έτσι. Και βλέπουμε. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Ήτανε κάτι το οποίο πέθανε χωρίς να κάνω κάτι ιδιαίτερα, έτσι δεν είναι? Και δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ήτανε. Με 400 βάλω άλλο ένα πράγμα από αυτό. Τους πετάει πάνω εδώ. Για να τους πετάξει πάνω! Το έκανα λίγο, τους έσπρωξα για να τους χαλάσω το pathfinding. Ξέρω ότι μετά θα μου έρθουν πολύ περισσότερα και θα έρθουν και τα ogres και γενικά όλα αυτά τα καλά πράγματα. Και έχω μια μικρή υπόνοια ότι τα ogres δεν νιώθουν ιδιαίτερα και από τους archers. Δηλαδή είναι ένα μικρό θεματάκι. Συνήθως αυτή την πίστα άρχισε πάρα πολύ να μου βγάλει το, όπως το λένε, να μου βγάλει orc archer. Το οποίο μου προβληματίζει λίγο, δεν ξέρω πόσα waves έχει αυτή η πίστα. Βέβαια είναι και πάρα πολύ ανοιχτή, που σημαίνει ότι μπορεί να με πετύχουν οποιαδήποτε στιγμή είναι. Και δεν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από αυτό. Yes. Και για να δούμε πόσοι άρτες είναι εδώ πέρα. 4. Και μιλάμε για το τρίτο wave πλέον και δεν έχω υδρώσει ιδιαίτερα. Το οποίο είναι λίγο προβληματικό, είτε επειδή εγώ κατάλαβα τι πρέπει να κάνω στην πίστα, είτε απλά επειδή η πίστα ακόμα δεν μου έχει πετάξει τα χειρότερά της. Το οποίο είναι... δεν είναι ότι καλύτερο. Και έχουμε τέτοιες παγίδες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγους περισσότερους archers. Sorry. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Ας κάνουμε λίγο fortify όσο εδώ πέρα γίνεται αυτή τη θέση και ας βάλουμε και μία από αυτές τις παγίδες της Wind. Και όχι, δεν κάνω διαφήμιση σε κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Εδώ πέρα. Ωραία. Ας καμπελωθούμε τώρα από εδώ, αν και έρχονται στη μέση περισσότεροι. Όχι, τα ίδια χαλιά είναι και στις δύο. Flyers in the air. Flyers in the air. Έλα πιστό μου, Wind Belt. Έλα πιστό μου, Wind Belt. Ωραία, οι άρτσες κάνουν ό,τι μπορούνε. Οι traps μου είναι αρκετά ικανοποιητικές, οφείλω να ομολογήσω. Δηλαδή δεν έχω απολύτως κανένα παράπονο. Είναι ότι υπάρχει αρκετό... Φάτε τα flyers, φάτε τα flyers. Done and done. Και πραγματικά είναι... Παίζει να είναι η πιο εύκολη αποστολή ever. Ever. Everest. Οκ. Πού άλλο να βάλουμε. Archers. Τρελά αρτσερόνια. Σκέφτομαι να βάλω εδώ πέρα. Και άκουσα ότι υπάρχουν ogres πλέον. Οπότε αυτό θα είναι λίγο προβληματικό από τη μία. Μιας και τα ogres, φαντάζομαι, οι ogres
σηκώτης πάνω εσύ. Rat Ogre. Το οποίο θα φάει 35.000 damage και είναι ακόμα ζωντανό. Και το φυσάει και δεν παθαίνει τίποτα, ο Θεή. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί archers. Ωραία, πέθανε. Πέθανε. Καλά, easiest piece of cake πίστα όλων των εποχών. Έτσι και δεν πάρω εδώ πέρα 5 αστέρια, κρανία και αστέρια. 5 αστεροκρανία, δεν ξέρω πότε θα πρέπει να μου τα δώσει το παιχνίδι. Άρα... βάλα αυτόν εδώ. Και έχω τόσους άρτζες που απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Ωραία. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω αλλά το πήρα. Εν τω μεταξύ, πόσο μου αρέσει το Ogre έρχεται με μισή υγεία. Όχι, όχι, γιατί, γιατί... και περάσανε, πέρασε ένα. This sucks, έτσι, ήτανε, πέρασε το ένα, ίσα ίσα... μπορεί να σταματήσει να μου βαράσεις εσύ στον αέρα. Και φαντάζομαι θα χρειάζομαι περισσότερους άρτζες εδώ πέρα. More Archers. Το κλειδί της επιτυχίας. Έτσι. Έτσι. Oh. Πες μου, 7 κρανία. 32.000 κρανία. 3. 3. 3. Αγαπητό παιχνίδι. 3. Οκ. Και θα παραμείνω ψύχρεμος. Λοιπόν, αυτή ήταν η πένατη πίστα του stream. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια. 3!